αυτές τις διαπραγματεύσεις, συμφωνίες ή συμβιβασμούς, εν πάση περιπτώσει. Κάπου σε όλο αυτό το πολιτικό πεδίο δράσης υπάρχει και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, που σίγουρα υπήρχαν μεγαλύτερες προσδοκίες λίγο πριν τις εκλογές. Παρακολουθεί όμως τις εξελίξεις. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον συντονιστή στην περιφέρεια της Στερεάς, τον υπεύθυνο ουσιαστικά, τον κύριο Θωμά Τουσιάδη. Καλησπέρα, κύριε Τουσιάδη. Καλησπέρα, κύριε Βούτσινε. Καλησπέρα στους θεατές σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Πριν έρθω όμως στα εσωτερικά σας, γιατί. Εντάξει, να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, κύριε Τουσιάδη, έτσι. Υπάρχουν πολλές πολιτικές φωνές και πρέπει να εξακολουθούμε να υπάρχουμε και δεν φύγαμε από την πολιτική σκηνή. Βεβαίως το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Δεν ήταν καθόλου καλό, θα έλεγα, το αποτέλεσμα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν κρυβόμαστε. Αλλά παρακολουθείτε τις εξελίξεις, θα έρθω σε εσάς. Παρακολουθούμε και θα επαναδραστηριοποιηθούμε όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο. Λοιπόν, πάμε πριν έρθω στα εσωτερικά σας, θα τα αφήσω στο τέλος λίγο να μου πείτε τι σκέπτεστε και ποιος είναι ο προγραμματισμός σας. Να ξεκινήσουμε, κύριε Τουσιάδη, λίγο από όλα όσα συμβαίνουν μετά τις εκλογές. Είχαμε καιρό να τα πούμε, τα λέμε σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Χαριτολογώντας, έχω βάλει παζαράκια Βρυξελών, έτσι, συμφωνία ή συμβιβασμός. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά, είναι κάτι το οποίο προσδοκούμε σε κάτι καλύτερο? Έχει γίνει μια καλή στρατηγική αρχικά από αυτή την κυβέρνηση? Καταρχάς, τα παζαράκια είναι αυτό το οποίο σηματοδοτεί την μετά τις εκλογές εποχή. Δηλαδή είναι αυτό που κάτι άλλαξε, δηλαδή πλέον υπάρχει μία διαπραγμάτευση. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα τι θα κερδίσουμε από αυτή τη διαπραγμάτευση, αν θα κερδίσουμε κάτι ή αν θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν. Όμως, ακόμη και αν επανέλθουμε εκεί που ήμασταν, που δεν νομίζω, όλο και κάτι θα κερδίσουμε, το ότι διαπραγματευόμαστε εδώ και 2 μήνες, το ότι ζητούμε, μας δίνουν ή δεν μας δίνουν, το ότι προτείνουμε, το δέχονται ή δεν το δέχονται, το ότι γίνεται αυτή η κουβέντα επί 2 μήνες για να καταλήξουμε κάπου, αυτό και μόνο αυτό είναι κέρδος. Δηλαδή, κάπου βρήκαμε πάλι την αξιοπρέπειά μας. Κάπου είπαμε ότι υπάρχουμε και εμείς. Άρα σε πρώτη οπτική, έτσι, επαφή, λέτε ότι καλό είναι αυτό και η πρώτη ανάγνωση. Έως πολύ καλό. Και ξέρετε ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ήταν αυτός ο οποίος ήταν κάθετα αντίθετος με την επιλογή ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Δηλαδή εμείς λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κακή, πολύ κακή, κάκιστη, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμη πιο κακός. Επομένως μην ψηφίζετε ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το είχατε πει. Αυτό λέγαμε. Όμως μετά τις εκλογές, όταν βλέπουμε πώς χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον έχουμε δει σε πολλά άλλα θέματα που αφορούν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα σαφώς και έχει μία αξιοπρεπή στάση και μία στάση την οποία εξάλλου και ο ίδιος ο πρόεδρός μας, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, κάθε βράδυ από την εκπομπή του στο κανάλι, στο ΆΡΤ, ας πούμε, επιβεβαιώνει και μπορώ να πω κάποιες φορές συγχαίρει, ας πούμε, την κυβέρνηση για τους χειρισμούς που κάνει. Και δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς, γιατί ξέρετε, αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Βαρουφάκη, ας πούμε, είναι ακριβώς αυτά τα οποία εμείς επί 10 χρόνια τώρα τα λέγαμε. Δηλαδή. Είναι αυτό που έλειπε, κύριε Τουσιάδη, η αντίσταση. Και δεν θα πω αντεπίθεση, γιατί ακόμα δεν μπορούμε να μπούμε σε αντεπίθεση, αλλά τουλάχιστον να μπει ένα δηλαδή, φρένο. Είχαμε καταντήσει οι Έλληνες πρωθυπουργοί και υπουργοί να είναι υπάλληλοι της, της Γερμανίας, της Τρόικα. Δηλαδή τους λέγανε θα κάνετε αυτό και το έκαναν. Δεν υπήρχε θέμα να διαπραγματευτούν, να ζητήσουν κάτι καλύτερο, να αρνηθούν κάτι. Άρα η εκκίνηση, λέτε, είναι καλή τουλάχιστον μέχρι είναι καλή. Τώρα. Θα δείξει το αποτέλεσμα, βέβαια. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται κάποιος. Αλλά αυτή τη στιγμή το ότι διαπραγματεύονται με τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύονται και ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος είναι γνώστης του προβλήματος, βαθύς γνώστης του προβλήματος. Είναι οικονομολόγος. Είναι οικονομολόγος. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει και τι λέει και πώς θα το πει και πώς θα το διαπραγματευτεί. Όλα αυτά είναι κάτι θετικό. Τώρα, το αποτέλεσμα θα δείξει. Και πάλι όμως επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή τους 2 μήνες, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, κρίνεται
από το συγκεκριμένο θέμα. Το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή την αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα του μνημονίου. Αυτό είναι ένα κομμάτι από την ζωή της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ένα σωρό άλλα προβλήματα, τα οποία δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτα. Δεν μπορούσε, δεν κατηγορώ κανέναν, γιατί δύο μήνες κυβέρνηση είναι. Εντάξει, είναι αλήθεια, μην τους αδικούμε, τι θα προλάβει όταν θα προλάβει είχε τη διαπραγμάτευση να κάνει, μπροστά. Ναι, αλλά βεβαίως μπροστά μας έχουμε το θέμα, ας πούμε, επειδή τώρα είχαμε κάτι φασαρίες εκεί στα πανεπιστήμια, έχουμε το θέμα της παιδείας. Τεράστιο θέμα. Έχουμε το θέμα της υγείας. Τεράστιο θέμα. Δηλαδή, υπάρχουν γιατροί, τα νοσοκομεία δεν έχουν υλικά. Δηλαδή, η κατάσταση. Βέβαια, η αλήθεια είναι πρέπει να σταθεροποιηθεί ο οικονομικός τομέας, κύριε Τουσιάδη, γιατί υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Οι καθημερινές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις έχουν στραγγίξει λίγο την αγορά. Ναι, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του ότι όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Επίσης, υπάρχει το τεράστιο θέμα των μεταναστών, των λαθρομεταναστών. Ναι. Τεράστιο θέμα, γιατί ξέρετε πώς θα το χειριστεί. Εκεί πέρα έχουμε πολύ μεγάλες αμφιβολίες, αντιρρήσεις, φόβους, γιατί ξέρετε τι είναι το οικονομικό πρόβλημα, το αντιμετωπίζεις, περνάς ίσως μια οικονομική κρίση, θέλετε μια οικονομική καταστροφή, αλλά διορθώνεται. Έχουμε περάσει κι άλλες φορές. Έχουμε πτωχεύσει τρεις φορές. Έχουμε ταλαιπωρηθεί οικονομικά πολλές φορές στο παρελθόν. Όμως ξαναστηθήκαμε στα πόδια μας. Το ξεπερνάμε. Το δημοσιονομικό, το δημογραφικό όμως, δηλαδή αν ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ πει, όπως λέγεται, νομιμοποιώ όλους τους μετανάστες και νομιμοποιήσει 2-3 εκατομμύρια. Πακιστανούς, Αλβανούς, Ινδούς, ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Εκεί υπάρχει πρόβλημα και με την υπογεννητικότητα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, και αυτό, εάν συμβεί εδώ ζημιά, δεν διορθώνεται. Ναι. Δεν διορθώνεται μετά. Δεν μπορεί να διορθωθεί. Απώλεια εθνικού εδάφους. Εάν συμβεί, βλέπε Κύπρος, δεν διορθώνεται. Εάν γίνει κάποια ανομαλία και μας πάρουν δύο νησιά και τα λοιπά, τελείωσε η ιστορία εκεί, δεν διορθώνεται. Λοιπόν, είναι κρίσιμα προβλήματα, κρίσιμα θέματα, τα οποία μελλοντικά θα μας απασχολήσουν και τα οποία θα δούμε πώς θα τα χειριστεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή ξαναλέω ότι κρίνεται από ένα εντάξει, θέμα. Το κυρίαρχο είναι το οικονομικό, κύριε Τουσιάδη. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Αυτή τη στιγμή, ναι. Είναι το πρώτιστο, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πού κινείται. Εσείς μου είπατε λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον στον πρώτο μήνα, στο δίμηνο μάλλον, το χειρίζεται καλά, κατά μία έννοια, βέβαια. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν το χειρίζεται καλά, γιατί αυτά που κάνει είναι αυτά τα οποία προτείναμε εμείς από 5 χρόνια. Άρα ήταν λανθασμένη η συνταγή που ακολουθούνταν πριν, κύριε Τουσιάζη. Σαφέστατα ήταν λαθεμένη. Γιατί όταν ο Καρατζαφέρης ήταν στην κυβέρνηση του Παπαδήμου και αποχώρησε από την κυβέρνηση, αποχώρησε γιατί του είχαν υποσχεθεί 2-3 πράγματα, ότι δεν θα υπάρχουν μειώσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, ότι η εθνική κυριαρχία και τα λοιπά, ότι το θέμα των λαθρομεταναστών. Αλλά ένας ακόμη λόγος για τον οποίο αποχώρησε ήταν ότι κάποια στιγμή τους είπε, ελάτε η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα μαζί, πάμε στις Βρυξέλλες να διαπραγματευτούμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ενώ αυτοί μας φοβούνται. Πράγμα το οποίο σήμερα επαληθεύεται. Σήμερα βλέπετε ότι παρόλο που μας στριμώχνουν από εδώ, μας στριμώχνουν από εκεί, δεν τολμούν να μας βγάλουν έξω. Φοβούνται να μας βγάλουν έξω. Εάν φύγει άρα η Ελλάδα, υπάρχει. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε πριν από 5 χρόνια. Μα διάβασα δηλώσεις στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργού της Κροατίας, μου φαίνεται, ο οποίος είπε ότι ευτυχώς που αυτά δεν συνέβαιναν 4-5 χρόνια πριν. Γιατί τότε ήμασταν τελείως απροετοίμαστοι, ενώ τώρα είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο της αποχώρησης της Ελλάδος. Λοιπόν, αυτά τα λέγαμε και φανταστείτε πόσο καλύτερη θα ήταν η κατάσταση αν αυτή τη στάση που τηρεί σήμερα η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα την τηρούσαν πριν από 5 χρόνια. Εάν πηγαίναμε τότε, εμείς θα εκβιάζαμε. Τώρα αυτοί μας εκβιάζουν. Αλλά παρόλα αυτά το παλεύουμε και καλά κάνουμε και το παλεύουμε. Μάλιστα. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν, γιατί τη Δευτέρα έχουμε και την κρίσιμη συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ. Εικάζεται ότι θα βγει κάτι θετικό, κύριε Τουσιάδη. Κοιτάξτε, βέβαια, κάπου θα καταλήξουν, σε κάποιο συμβιβασμό θα καταλήξουν. Η γερμανοκρατούμενη Ευρώπη
βάζει πολλά εμπόδια, είναι αλήθεια. Αυτό είναι, και προσπαθεί να εξαφανίσει κάθε φωνή αντίθετη με την γερμανοκρατούμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Αυτό το οποίο καταγγέλαμε εμείς, επειδή το καταγγέλαμε και το καταγγέλαμε τόσο σαφώς και τόσο ευθέως, 1%. Mm-hmm. 1%. Βλέπετε ότι τώρα κάποιος ο οποίος αντιστέκεται στις πολιτικές που θέλουν να επιβάλλουν είναι στο στόχαστρο, ο κύριος Βαρουφάκης. Προσπαθούν να τον γελιοποιήσουν, προσπαθούν να τον εξευτελίσουν, προσπαθούν να τον αποδομήσουν με κάθε τρόπο, μέχρι έφτασαν, τι θράσος Θεέ μου, να λένε στο Τσίπρα πρέπει να τον διώξει από Υπουργό Οικονομικών. Με ποιο δικαίωμα κάποιοι ξένοι ζητούν από Έλληνα Πρωθυπουργό ποιον θα να διώξει έναν υπουργό και να βάλει έναν άλλον. Λοιπόν, όποιος τους αντιτίθεται προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον εξαφανίσουν από την πολιτική σκηνή. Το υποστήκαμε, το νιώσαμε στο πετσί μας. Με διάφορους είστε τρόπους. Ακόμα όμως στον πολιτικό χάρτη. Να έρθω τώρα λίγο και σε εσάς, ναι, κύριε Τουσιάδη. Θα το δούμε και από εβδομάδα το τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις. Αυτό πάντως, για να το κλείσω και αυτό, ναι, το, ναι, μέτωπο, είναι ότι νομίζω χειρότερα δεν μπορούν να πάνε τα πράγματα με βάση, όχι, τα όσα βεβαίως, ξέρουμε. Έτσι, όχι, εκτός αν αλλάξει κάτι συγκλονιστικά. Ό,τι χειρότερο θα είναι να εξακολουθήσουν να φτάσουν στο σημείο που ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Νομίζω όμως ότι οπωσδήποτε κάτι θα κερδίσουν. Είστε, παραμένετε στον πολιτικό χάρτη αυτής της χώρας, κύριε Τουσιάδη. Μου είπατε και στον πρόλογό σας οπωσδήποτε ότι δεν πήρατε αυτό που πιστεύατε ή ελπίζατε. Ήταν πολύ χαμηλότερα τα ποσοστά. Μα εμείς αγωνιζόμασταν να μπούμε στη Βουλή. Δεν αγωνιζόμασταν για 1 ή 1,5 ή 2%. Αγωνιζόμασταν να μπούμε στη Βουλή. Όμως, θεοί και δαίμονες... Τι συνέβη? Έχετε ερμηνεία? Έπρεπε ο Καρατζαφέρης να εξαφανιστεί. Πρώτα προσπάθησαν να τον προσετεριστούν με την κυβέρνηση Παπαδήμου. Εντάξει, δεν τους έκανε το χατήρι, έφυγε. Προσπάθησαν να τον αποδυναμώσουν. Του πήρανε στελέχη, Βορύδης, Γεωργιάδης. Του πήρανε βουλευτές στη συνέχεια. Προσπάθησαν να τον προσελκύσουν προς τη Νέα Δημοκρατία και εκεί δεν τα κατάφεραν. Στο τέλος έπεσε και η λάσπη. Ναι. 25 μέρες πριν από τις εκλογές, μίζες offshore και τα λοιπά, τα οποία βεβαίως όταν θα γίνουν τα δικαστήρια και θα αποδειχθούν ότι είναι ψέματα, αλλά τη δουλειά τους την έκαναν. Δούλεψε το θέμα. Το έδαφος το έχασε. Δούλεψε το θέμα, βεβαίως. Πήγαινες να μιλήσεις σε κάποιον και σου λέει και αυτός ίδιος με τους άλλους είναι. Βεβαίως, εάν μετά από 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια καταλήξουν τα δικαστήρια και πούν αθώος ο κατηγορούμενος, τότε βεβαίως ο κύριος Χατζηνικολάου δεν θα βγει να πει συγγνώμη, ή και αν πει συγγνώμη, τη δουλειά του όμως τη στιγμή που έπρεπε να την κάνει, την έκανε. Η εγχείρηση πέτυχε, όλα στην εισαγωγή. Λοιπόν, αυτό είναι. Όμως, παρόλα αυτά το κόμμα υπάρχει. Αυτό τα λέω, είστε ζωντανοί ακόμα, είστε ενεργοί, κύριε Τουσιάδη. Βεβαίως, και τώρα, μετά τις εκλογές, οπωσδήποτε μετά τις εκλογές βγήκε μια απόφαση του εκτελεστικού γραφείου, είπε ότι για 3 μήνες θα περιμένουμε να διαμορφωθεί η πολιτική κατάσταση, γιατί θα γίνουν φαντάζομαι αρκετές ανακατατάξεις. Δηλαδή, ίσως αν οι επόμενες εκλογές αρχίσουν να γίνουν, να, δεν θα υπάρχει τίποτα από τα σημερινά κόμματα. Καινούργια κόμματα, καινούργιες συνεργασίες, καινούργια. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα και οπωσδήποτε θα πρέπει να, οπωσδήποτε θα είμαστε μέσα στην πολιτική σκηνή όπως θα διαμορφωθεί. Ο κόσμος βλέπει αυτή τη στιγμή πράγματα τα οποία έλεγε ο Καρατζαφέρης, βλέπετε ότι επαληθεύονται μέχρι κεραίας. Δηλαδή, κάποια στιγμή όταν μπήκαμε στο ευρώ, είχε πει ότι το ευρώ με τις προϋποθέσεις που μπαίνουμε σημαίνει φτώχεια, δυστυχία, πείνα. Το έχουμε υποστεί τώρα. Εκτός, έλεγε, εάν υπάρξει ισοτιμία με το δολάριο 1:1, η οποία θα κλειδώσει για 10 χρόνια, αυτό είναι 1:1, και εκεί έχουμε ελπίδες. Και βλέπετε ότι τώρα, ενώ το ευρώ είχε φτάσει σε αντιστοιχεία 1,6 με το δολάριο, τι να μπορέσει να κάνει η Ελλάδα με τέτοια αντιστοιχεία ευρώ-δολαρίου. Τι να εξάγει η Γερμανία, τη Mercedes θα την εξάγει οπωσδήποτε. Δεν την ενδιαφέρει. Το Volkswagen θα το εξάγει. Οι Siemens, τους μαγνητικούς τομογράφους και τα άλλα θα τα εξάγει οπωσδήποτε. Η Γαλλία επίσης, τα Mirage, τα Renault, τα Citroën δουλεύουν. Εμείς τι, πορτοκάλια, πάει και παίρνει από την Τουρκία, πάει και παίρνει από την Τινησία. Γιατί από εμάς με αυτή την αναλογία ευρώ-δολαρίου. Λοιπόν, τώρα
Το δολάριο, η αναλογία έχει πέσει στο 1,06 και λένε μπράβο, ζήτω που θα φτάσει στο 1:1 και επιτέλους θα αναπνεύσουν και οι χώρες του Νότου. Ό,τι έλεγε ο Καρατζαφέρης πριν από 10 χρόνια. Δεν αποτυπώθηκε όμως, είναι αλήθεια κύριε Τουσιάδη, ξέρω ότι σας πληγώνει αυτό, όχι σας προσωπικά. Ναι, δεν αποτυπώθηκε, δηλαδή... γιατί βλέπετε ότι σήμερα η κυβέρνηση Τσίπρα εφαρμόζει, κάνει μεταξύ των άλλων και αυτά τα οποία έλεγε ο Καρατζαφέρης και οι δημοσκοπήσεις λένε μπράβο σε ένα 70%. Αυτοί οι οποίοι εγκρίνουν την πολιτική Τσίπρα, η οποία ταυτίζεται με αυτά που έλεγε ο Καρατζαφέρης, στον Καρατζαφέρη έδωσαν 1%. Γιατί 70% στην πολιτική αυτή είναι αυτά τα οποία έλεγε ο Καρατζαφέρης. Γιατί στον Καρατζαφέρη 1. Δηλαδή βλέπετε ότι ο κόσμος επηρεάζεται από τον τύπο, από την τηλεόραση, το πώς του παρουσιάζει, το τι του παρουσιάζει. Σημειώστε και κάτι ακόμη που έχει πει ο Καρατζαφέρης και το είχε πει παλιά και το επανέλαβε και τώρα. Ναι. Ότι τελικά ο μόνος δρόμος που θα μας βγάλει από την κρίση είναι ότι αργά ή γρήγορα πρέπει να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ για να μπορέσει να επιβιώσει. Λοιπόν, σκληρό μου θυμηθείτε το, θυμηθείτε το, γιατί πλέον αυτό που από αιώνες έλεγαν το scripta manent, δηλαδή τα γραπτά, τώρα δεν μένουν μόνο τα γραπτά, μένει και ο ήχος, μένει και η εικόνα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα και στη Βουλή τα έχει πει και στην Ευρωβουλή τα έχει πει και σήμερα τα λέμε εδώ πέρα, ας πούμε, ότι τελικά στο μυαλό μας ο Έλληνας κυβερνήτης, ο όποιος Έλληνας κυβερνήτης, πρέπει να έχει αυτό. Δηλαδή, γυρνάμε στο εθνικό μας νόμισμα. Πρέπει να σκληρό και δεν ξέρω αν μπορεί, να δώσει προοπτική το να γυρίσει στη δραχμή, κύριε Τουσιάδη. Το δίλημα σήμερα είναι, αυτό το είπε πριν από λίγες μέρες, και το είχε ξαναπεί πριν από 2-3 χρόνια, και σε αυτό επιβεβαιώνεται, γιατί σήμερα το δίλημα είναι ή θα μείνουμε στην Ευρώπη με συνθήκες όμως κηδεμονίας ή και δουλείας, ή θα μείνουμε μόνοι μας και για κάποια χρόνια με φτώχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, διαλέγουμε και παίρνουμε. Κύριε διαλέγουμε και παίρνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Καλό βράδυ. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι.